Επεισοδιακά κατέληξε η περιφορά των 5 επιταφείων στο Αίγιο. Ο Μητροπολίτης Αγία Αλίας, παίρνοντας τον λόγο, καταράστηκε όσους τρώνε κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με το μάθημα των θρησκευτικών. Μόλις ολοκληρώθηκε η περιφορά των 5 επιταφείων του Αιγείου, άρχισαν οι κατάρες του Αγίου. Πρώτος στόχος του Μητροπολίτη ήταν ο Υπουργός Παιδείας, για τον οποίο είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν είναι κύριος και πως με την απόφασή του να καταργήσει το μάθημα των θρησκευτικών προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη. Να σαπίσει το χέρι του φίλη, αν υπογράψει τέτοια διατάγματα, αν υπογράψει ακόμη περισσότερα. Να σαπίσει το χέρι του. Στη συνέχεια καταράστηκε όσους δεν νηστεύουν τη Μεγάλη Παρασκευή, φωτογραφίζοντας την Ένωση Αθέων που οργάνωσε δείπνο με κύρια τροφή το κρέας. Αυτοί που απόψε θα πάνε κρέατα, το κρέατα είναι δηλητήριο μέσα τους. Πέτρα να μην το χωνέψουν, να τρυπήσει το στομάχι τους. Ο Αμβρόσιος δεν προκαλεί εντύπωση με αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενεργεί σύμφωνα με το δόγμα του Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Όποιος έχει διαφορετική γνώμη και καίγεται είτε από τον φανταστικό Θεό, είτε φροντίζουν οι εκπρόσωποι του να ανάψουν μια ωραία πυρά. Κάποιοι από τους παριστάμενους άρχισαν να αντιβρούν. Μάλιστα, μια γυναίκα προσπάθησε να κατευθυνθεί προς το μέρος του Μητροπολίτη, φωνάζοντας ότι όσα λέει δεν ταιριάζουν με το μήνυμα της χριστιανικής αγάπης. Ένας νεοκόρος τη συγκράτησε. Αυτό δεν είναι αγάπη. Ξέρω εγώ την αγάπη. Καλύτερα να σε πού είναι αστυνομία, άδικη αστυνομία, κρίματε, φοβόντα, κομμουνιστά. Πού είναι. Ο ιεράρχης επικαλέστηκε ως απάντηση τον προφήτη Ηλία, που είχε ζητήσει να φανατοφούν οι ιερείς του Βάαλ ως ειδωλολάτρες. Να μην προκαλείτε να κάνουν ό,τι θέλουν, ο καθένας είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, να λατρεύει τον Θεό που θέλει, αλλά να μην προκαλεί το αίσθημα του θρησκευτικού κόσμου. Ο Δήμαρχος Αιγείου επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση παίρνοντας το λόγο. Και τούτες εδώ τις Άγιες Μέρες θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, αγαπημένοι, να έχουμε ειρήνη και ομόνοια. Αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα της Αναστάσεως. Πάντως ο Μητροπολίτης είχε ζητήσει προκαταβολικά συγγνώμη για τους δικούς του ψαλμούς, επειδή όπως είπε γνωρίζει ότι αποτελεί παραφωνία στην ιερότητα της ημέρας. Ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και κρατική αγωνίας, είναι και τιμωρία, είναι και προσευχή τιμωρίας.